στις πρακτικές εταιρείες λόγω των συνεχών καταγγελιών που είχαμε για πολλές τηλεφωνικές οχλήσεις για την ύπαρξη των χρεών. Μετά από την πρωτοβουλία μας και τις δημόσιες ανακοινώσεις μου, ακολούθησε πολύωρη τηλεφωνική σύσκεψη μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και την Ένωση Εταιρεών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Το αποτέλεσμα της χθεσινής αυτής συνομιλίας μας είναι κάτι πολύ ευρύτερο από την αρχική μας ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, τόσο η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών όσο και η Ένωση Εταιρεών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις συμφώνησαν να προσφέρουν με ένα τηλεφώνημα σε όλους τους δικαιούχους του επιδόματος 800 ευρώ τρίμηνη αναστολή στην πληρωμή των ΠΑΣ φύσεως χρεών τους. Με αυτόν τον τρόπο, εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλη μείωση εισοδήματος λόγω του κορονοϊού, θα μπορούν να αναβάλουν τις δανειακές υποχρεώσεις και να διατηρήσουν την βιώσιμη οικονομική τους θέση. Επιπλέον, για όλους τους δανειολήπτες που τεκμηριωμένα βρίσκονται μέσα στις κατηγορίες των επιχειρήσεων όπου πλήττονται τον κορονοϊό, και αυτοί δικαιούνται να λάβουν τρίμηνη αναστολή των πάσης φύσεως χρεών τους, και όσοι και αν το επιθυμούν μπορεί να ζητήσουν στην παρούσα συγκυρία εξατομικευμένες και εξαιρετικά ευνοϊκότερες από το παρελθόν λύσεις των ρυθμίσεων των πάσης φύσεως χρεών τους. Επειδή παράλληλα πρέπει να διαφυλάξουμε την κουλτούρα πληρωμής στη χώρα που με πολύ κόπο χτίσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, και εμείς ζητήσαμε και εκείνοι ζήτησαν, όσοι δεν έχουν πληγεί από την παρούσα οικονομική κρίση να συνεχίσουν κανονικά να πληρώνουν τις δόσεις τους, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το δυνατόν τη θέση της οικονομίας μας την επομένη της κρίσης, όπου θα έχουμε και το μεγάλο στοίχημα να ξαναβάλουμε μπρος τη ζωή μας όπως την είχαμε πριν. Θέλω να πω εδώ ότι όλες αυτές οι κατηγορίες με την αναστολή των χρεών, όπως ελέγχθηκε πριν από τον κύριο Σταϊκούρα, μπορούν να διευρύνονται και θα διευρύνονται όσο η κρίση προχωράει και περισσότεροι υφίστανται τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Το σύνθημα της κυβερνήσεως παραμένει: όλοι μαζί θα πάμε μπροστά και κανένας δεν μένει πίσω. Εδώ οφείλω να δώσω μια προειδοποίηση για τη συμφωνία που κάναμε χθες. Δεν θα υπάρξουν πλέον οχλήσεις συνεχείς στους δανειολήπτες. Τόσο στις πρακτικές εταιρείες που είναι σε εξαιρετικά ασφυκτικό πλαίσιο, όσο και οι δικηγορικές εταιρείες που εκ λόγω νομοθετικής παραλήψεως του παρελθόντος δεν ήταν ακριβώς το ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν οι καταγγελίες περί συνεχών οχλήσεων συνεχιστούν, αυτή η συμφωνία δεν θα ισχύσει και θα προχωρήσουμε σε ακόμα δραστικότερα μέτρα. Πιστεύω ότι τώρα, όπως έχω πολλές φορές, όλοι κρινόμαστε και στην φάση αυτή για τον κλάδο που αναφέρομαι και οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης και οι πρακτικές και οι δικηγορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν το ύπαρξη χρεών. Σε κάθε περίπτωση, όποιος πλήττει από την κρίση δεν πρέπει να ενοχλείται. Δεύτερον, όσον αφορά την αγορά των αντισηπτικών και των μασκών, σήμερα δημοσιεύεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που μας δίνει το νομοθετικό εργαλείο για να πολεμήσουμε όσους προσπαθούν να κερδίσουν από αυτή την κρίση. Ήδη η Γενική Γραμματεία Καταναλωτού, η Ελληνική Αστυνομία και η Περιφέρεια Αττικής συνεργάζονται ώστε συνεργεία ελέγχου να βρεθούν στους δρόμους άμεσα. Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει τη χρηματοληπτική μέσα από χθες και θα ενταχθούν σήμερα και αύριο. Και τα πρώτα πρόστιμα θα επιβληθούν την επόμενη εβδομάδα σε όσους έχουν ανεβάσει παράλογα τις τιμές τους εκμεταλλευόμενοι την παρούσα κρίση. Θέλω να διαβεβαιώσω το καταναλωτικό κοινό ότι η επάρκεια υφίσταται. Σε έλεγχο που κάναμε χθες, όλες οι παραγγελίες που είχαν δοθεί από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είχαν παραδοθεί κανονικά στην ώρα τους από χθες το πρωί, όμως το απόγευμα είχε ήδη παρατηρηθεί έλλειψη. Κυρίως διότι προφανώς δεν έχει τηρηθεί η οδηγία μας για τα τρία τεμάχια αναπελάτη. Με τη δημοσίευση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οδηγία αυτή γίνεται νόμος του κράτους και θα υπάρχουν σοβαρές ποινές σε όποιον δεν την τηρεί. Θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε ότι ανάγκες έχουν και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας και όχι μόνο εμείς. Εάν τηρηθούν οι κανόνες, η επάρκεια της αγοράς είναι απόλυτα εξασφαλισμένη. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, έχει αναλάβει όλο τον συντονισμό για την επιτάχυνση των διαδικασιών παραγωγής αντισηπτικών, έτσι ώστε και τις επόμενες εβδομάδες να μην υπάρχει καμία έλλειψη στην αγορά.
Όσον αφορά δε παραλαμβάνω την εχροκέρδεια, τα πρώτα πρόστιμα θα επιβληθούν σε όλους τους κερδοσκόπους που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτές κρίσιμες ώρες όλοι κρινόμαστε. Σίγουρα, εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε λύσεις, κάθε άλλο όπλο που έχει η πολιτεία στη διάθεσή της είναι στο τραπέζι και θα εφαρμοστεί. Τρίτον, προχθές ανακοινώσαμε τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Τσακίρη, τη δημιουργία ταμείου εγκυοδοτικού για μετά την κρίση, για την ώρα που θα ξανανοίξουν επιχειρήσεις, για να μπορέσουν οι τράπεζες να δώσουν δάνεια με εγγύηση από χρήματα ευρωπαϊκά έως 3 δισεκατομμύρια. Μετά την προχθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και τις συνεχείς μας επικοινωνίες με τις ευρωπαϊκές αρχές, δηλώνω σήμερα ότι η σχετική παρέμβαση, εάν χρειαστεί για την οικονομία μας, δύναται να ανέλθει σε χορηγήσεις δανείου κεφαλαίου κίνησης μέσω των τραπεζών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 6 δισεκατομμύρια. Δηλαδή διπλασιάζουμε το σχετικό ποσό. Στόχος μας είναι, όταν με το καλό η επιδημία περάσει, αμέσως να βάλουμε μπρος ξανά την ελληνική οικονομία. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό το πετύχουμε με τη συνεργασία όλων μας, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολύ καλή πραγματικά συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας. Και ευχαριστώ όλους τους αρμοδίους υπουργούς. Καλημέρα. Τρίτη δέσμη μέτρων. Τα τρία Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, η κυβέρνηση συνολικά και ενιαία, στο πλαίσιο των χθεσινών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, βρισκόμαστε ξανά ενώπιόν σας, καθώς τα νέα θετικά δεδομένα που προέκυψαν από την επιτυχία της κυβέρνησης να ενταχθεί η χώρα μας σε καθεστώς ποσοτικής χαλάρωσης, μας δίνουν τη δυνατότητα, πάντα προσεκτικά, υπεύθυνα και απόλυτα μελετημένα, να διευρύνουμε το δίχτυ της κοινωνικής και οικονομικής μας παρέμβασης υπέρ των εργαζομένων, των ανέργων και των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, δυνατότητα υπαγωγής των εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους για τους εργοδότες που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους βάσει του κωδικού αριθμού δραστηριότητας. Ως έκτακτο μέτρο, για τους εργοδότες που μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους, δίνουμε τη δυνατότητα υπαγωγής των εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο καθεστώς της αναστολής εργασιακής του σύμβασης γίνονται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του συνολικού ονομαστικού τους μισθού, όπως λίγο πριν ανέφερε και ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα, 1. Όσες επιχειρήσεις εργοδότες πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού και για να προσαρμοστούν οι λειτουργικές τους ανάγκες στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται ένεκα του φαινομένου, θα μπορούν με απόφασή τους να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις εργοδότες που πλήττονται καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και μόνο και ορίζονται βάσει κωδικού αριθμού δραστηριότητας, όπως με συντομογραφία ονομάζουμε CAD. 2. Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες. 3. Το μέτρο αυτό είναι απολύτως προσωρινό, έκτακτο και αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας, τη συγκράτηση των απολύσεων και την παρεμπόδιση των καταχρηστικών πρακτικών. Τη μείωση των λειτουργικών εξόδων όσο αφορά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων που πλήττονται, παρέχοντας δυνατότητα σε αυτές να αντέξουν τις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού. Απλώνουμε λοιπόν δείχτη κοινωνικής και οικονομικής προστασίας στον κόσμο της εργασίας και δίνουμε σημαντικές ανάσες στις επιχειρήσεις για να αντέξουν τον μπουγάζι που βρισκόμαστε. 4. Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού, ένεκα των εκτάκτων συνθήκων, ρητά απαγορεύεται
να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της και σε περίπτωση που το πραγματοποιήσει η απόλυση είναι άκυρη. Πέμπτον, με την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για το ισόποσο χρονικό διάστημα με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Έκτον, άρα οι εργαζόμενοι που θα είναι τελικά δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι που τελούν ήδη ή τυχόν θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι τις 30/4/2020, αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη μέχρι 31/3/2020. Έβδομον, το ποσό των 800 ευρώ θα είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο. Όγδον, ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και να το γνωστοποιήσει ταυτόχρονα και στους εργαζόμενους του. Ένατον, στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, θα αποκλείεται από την υπαγωγή τους στα ευνοϊκά μέτρα αναστολής οφειλών, δόσεων και καταβολών προς το δημόσιο. Δέκατον, ο εργαζόμενος για να λάβει την οικονομική ενίσχυση θα δηλώνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τηρείται για αυτό το σκοπό στη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής των όσων είπα θα οριστούν νομοθετικά και κανονιστικά εντός των επόμενων 24 ετών. Δικαιούχοι των 800 ευρώ και οι απολυμμένοι και όσοι εξαναγκάστηκαν να παραιτηθούν από την έναρξη της κρίσης, δηλαδή από 1η Τρίτου του 2020. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό διάγγελμά του, για την υπεράσπιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ θα είναι και όλοι όσοι εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση ή απολύθηκαν από 1η Τρίτου του 2020 έως τώρα, ανεξάρτητα από το αν γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος ενεργείας. Και αυτό γιατί δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κανένα συμπολίτη μας ως παράπλευρη απώλεια των δυσμενών συνθήκων που δημιούργησε η πανδημία. Έτσι, στηρίζουμε το σύνολο του κόσμου της εργασίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Και τέλος, το δώρο του Πάσχα που έκανε αναφορά και ο Υπουργός Οικονομικών, προκειμένου να δώσουμε οξυγόνο σε επιχειρήσεις στους εργοδότες που δέχονται απίστευτη πίεση στη ρευστότητά τους και οι οποίες πρέπει να μείνουν όρθιες για την επόμενη μέρα, μετά την κρίση που περνάμε, τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να κατεβάλουν το δώρο του Πάσχα στο σύνολό του και σύμφωνα πάντα με τον προβλεπόμενο νόμο στους εργαζόμενούς τους το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας, χωρίς αυτή η αναβολή να επιφέρει κυρώσεις. Αντίθετα, με τη χρονική μετάθεσή του μεταφέρονται και οι ποινικές και άλλες κυρώσεις μη πληρωμής στο νέο χρόνο καταβολής του. Ασφαλώς, όσοι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν κανονικά το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενούς τους, μπορούν να το κάνουν, κάτι που το συνιστώ και τους προτρέπω. Από την πλευρά του ΙΕΦΚΑ, όσο αφορά το θέμα της διευκόλυνσης των συνταξιούχων, δηλαδή στην προσπάθεια αποφυγής συντονισμού στις τράπεζες για την ίσπραξη της σύνταξής τους, αλλά και την οικονομική τους διευκόλυνση, σήμερα συνεδριάζει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΦΚΑ με σκοπό να πάρει απόφαση βάσει της οποίας οι συντάξεις θα καταβληθούν πρώτον σε προγενέστερο χρόνο και δεύτερον σε διαφορετικούς χρόνους για να αποφύγουμε το συνωστισμό των συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί ως εξής. Οι συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους στέους φορείς ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, θα καταβληθούν στις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, αντί της 26 Μαρτίου 2020. Δεύτερον, οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν στις 27 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή, αντί της 30 Μαρτίου 2020. Τρίτον, οι συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΕΤΑΠ ΜΟΜΟΕ και ΝΑΤ και ΕΤΑΤ τράπεζες ΔΕΗ ΟΤΕ, θα καταβληθούν στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα. Μαζί με αυτό θα ήθελα
να πληροφορήσω, να ενημερώσω τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να πάνε στις τράπεζες, διότι τα χρήματά τους θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους. Άρα δεν χρειάζεται η παρουσία τους στις τράπεζες για να ενημερώσουν τα βιβλιαρία τους.